Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται ο κλάδος του τουρισμού που βλέπει μέρα με τη μέρα τη σεζόν και μαζί και την ίδια τη δύναμή του να συρρυκνώνεται. Τα πράγματα θα είναι, νομίζω, για τον κλάδο μας πάρα πολύ δύσκολα. Στην πραγματικότητα θα χρειαστεί να κάνουμε πάρα πολλές θυσίες και θα χρειαστεί να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να έχουμε ένα μέλλον στον τουρισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών, αυτό το τουριστικό κύμα αξιοπρεπών μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων που ήταν οι ενδυνάμοι τουρίστες της Ελλάδας και άλλων χωρών, δεν θα ταξιδέψουν κάποιοι ποτέ στη ζωή τους πια. Και κάποιοι θα ταξιδέψουν μόνο στην ενδοχώρα. Οι ανακοινώσεις της Κομισιόν, που ουσιαστικά αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές, με την τελική ευθύνη των αποφάσεων να βαρύνει τις χώρες, πρόσθεσαν αβεβαιότητα. Εμείς εδώ δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους οδηγίες, οι οποίες, εάν ακολουθηθούν κατά γράμμα, πέρα το ότι είναι ανέφικτες, είναι και πολύ κοστοβόρες. Οι φορείς της αγοράς είναι ένα αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης, οι οποίες θα περιστρέφονται γύρω από 4 βασικούς άξονες: τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις μεταφορές, τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν μπορώ να συγκινηθώ ότι όλοι οι άνθρωποι θα ανοίξουν τα καταλήμματα και θα λειτουργήσουν κανονικά. Γιατί υπάρχει ένας φόβος πρωτίστως για την υγεία των μελών των οικογενειών μας και υπάρχει και η ανασφάλεια για το τι. Τι θα επακολουθήσει και αν θα μπορέσουμε επίσης να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις υποχρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι. Αν συμβεί σε ένα ξενοδοχείο, ναι, ναι, ή σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, ένα θάνατο ή μία νόσηση ενός ξένου τουρίστα και αρχίζουν αγωγές εκατομμυρίων μέσα από δικηγόρους ξένων γραφείων που θα εκπροσωπούν οικογένειες θανόντος ή νοσήσαντος, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα πράγματα είναι και ένα στοίχημα επικίνδυνο για τουριστικούς επιχειρηματίες. Μπαίνουμε σε ένα ρίσκο, διότι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέλουμε να λειτουργούμε, τυχαία γεγονότα, ενδεχομένως να αποβούν μοιραία. Με επιστολή του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, το Επιμελητήριο Ηρακλείου ζητά τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές. Ειδική μέρημνα πρέπει να ληφθεί για τις αμυγώς τουριστικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται ένα σύμπλεγμα επιχειρήσεων που δεν είναι αμυγώς τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπου όμως είναι άμεσα εξαρτώμενες από τον τουρισμό. Πρέπει να εφαρμοστούν σίγουρα τα αναγκαία πρωτόκολλα για την υγειονομική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν με μια σχετική ευελιξία. Σύμφωνα με τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες πάντως, φαίνεται πως τα τουριστικά καταλήμματα και τα εποχικά ξενοδοχεία αναμένεται να ανοίξουν τα δωματιά τους στις 8 Ιουνίου. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουν σε μια εβδομάδα. Τα έχουμε κάνει όλα με την προϋπόθεση όμως ότι θα μπορούμε να ανοίξουμε και θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αισιόδοξο είναι πάντως το γεγονός πως οι κρατήσεις παραμένουν ενεργές, με τους ενδυνάμει ταξιδιώτες να δηλώνουν πρόθυμοι να επισκεφθούν και φέτος το αγαπημένο τους νησί. Υπάρχει και μια ανασφάλεια. Δηλαδή, είναι δύσκολο για ένα τουρίστα αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία να δώσει μια προκαταβολή για να κλείσει κάποιο κατάλημα. Τη στιγμή που δεν ξέρει αν θα καταφέρει να ταξιδέψει. Και από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο για κάποιον επιχειρηματία στη δεδομένη χρονική στιγμή να δεχτεί κρατήσεις χωρίς κάποια προκαταβολή. Την ίδια ώρα, στον αέρα είναι η διαχείριση των παραλίων, αφού η σύμβαση παραχώρησης από το ελληνικό δημόσιο προς τους Δήμους έληξε το Δεκέμβριο του 2019 και από τότε δεν έχει ανανεωθεί. Οι Δήμοι είναι έτοιμοι, θα ήταν έτοιμοι αν υπήρχε οικία. Δυστυχώς παραχωρήσεις δεν έχουν γίνει. Εκτιμώ ότι οι παραλίες θα δουλέψουν αυτό το Σαββατοκύριακο εν είδη ελεύθερων παραλίων.